Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Δεύτερη ζωντανή σύνδεση στο πρώτο μέρος. Ένας κριτικός φοιτητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου βρέθηκε στον Αρκτικό Κύκλο, μέλος βέβαια μιας ομάδας και μαζί με άλλους 20, αν δεν κάνω λάθος, 19, αν δεν κάνω λάθος, φοιτητές, συναρμολόγησε και εκτόξευσε έναν πειραματικό πύραυλο. Η αλήθεια είναι πως κατά κάποιο τρόπο το θέμα αγγίζει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Πάμε ωστόσο στον Γιώργο Ψαλτάκη, φοιτητής ΕΛΜΕΠΑ, να μας πει περισσότερα. Γιώργο, να σε καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, με ακούτε? Βέβαια, βέβαια. Εσύ? Ναι, ναι, σας ακούω. 24 άτομα είμαστε συνολικά. 24 λοιπόν, μάλιστα. Ναι, είναι στην ουσία από τα κράτη-μέλη που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Το πρόγραμμα ονομάζεται Fly Rocket. Γίνεται κάθε 2 χρόνια και δίνει δυνατότητα σε φοιτητές που έχουν μπει πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή μέχρι δεύτερο-τρίτο έτος, να μάθουν περισσότερα για την ρόκετρι, για τους πυράβλους και για το διάστημα. Ερώτηση, εσύ επέστρεψες πότε? Εγώ επέστρεψα Σάββατο βράδυ, προσγειώθηκα στα Χανιά. Ωστόσο, έχει υπάρξει και μία μακρά προετοιμασία, η οποία διήρκησε ένα χρόνο. Ναι, σωστά. Ήταν τρεις εργασίες οι οποίες έπρεπε να παραδώσουμε. Ήταν από θέματα από προγραμματισμό έως και φυσική, κλασική, δηλαδή orbit mechanics και διάφορα πράγματα στις αριθμητικές που μπορούν να χρειαστούν κατά τη διάρκεια ενός μιας εκτόξευσης πυράβλου. Γιώργο, πύραυλος, πειραματικός πύραυλος, αυτός είναι όρος. Και τι είναι, για βάλε μας λίγο στο πνεύμα. Στην ουσία είναι, η αγγλική ονομασία λέγεται, είναι sounding rockets. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγονται στα ελληνικά. Είναι οι πυράβλοι που φτάνουν μέχρι γύρω στα 9 χιλιόμετρα. Δεν είναι δηλαδή κανονικοί πυράβλοι οι οποίοι φεύγουν και πάνω σε όρμπιτο όπως είναι για τους δορυφόρους και όλα αυτά. Είναι ο βασικός τους λόγος ύπαρξης για να πάρουν δεδομένα. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, π.χ. τραβήξαμε δεδομένα με τους διάφορες sensors που φτιάξαμε. Εμείς στην ουσία δεν φτιάξαμε τον πύραυλο. Ο πύραυλος είναι φτιαγμένος από εταιρείες. Εμείς φτιάξαμε το payload. Το payload είναι στην ουσία το φορτίο το οποίο θα μεταφέρει ο πύραυλος. Γιατί η βασική αρχή είναι ότι θέλουμε να μεταφέρουμε κάτι κάπου. Γι' αυτό υπάρχουν οι πυράβλοι. Γιώργο. Με συγχωρείτε, ολοκλήρωσε. Όχι, φυσικά, πείτε. Ήθελα να σε ρωτήσω, ο Αρκτικός Κύκλος, η Αντόγιαν, νομίζω ότι λέγεται έτσι η περιοχή, αν τη λέω σωστά, έχει επιλέχθηκε για ποιο λόγο? Ασχολούνται πάρα πολύ εκεί με το κομμάτι της αεροδιαστημικής. Είναι κατάλληλη έτσι περιοχή. Ναι, λοιπόν, το καλό πράγμα που έχει η Αντόγια είναι ότι είναι τόσο πολύ ψηλά, όπου δεν έχει πολλές κατοικήσιμες περιοχές. Επειδή κάθε φορά όταν χρειάζεται να κάνεις, ας πούμε, μια εκτόξευση πυράβλου, πρέπει να καθορίσεις πού είναι τα danger zones. Δηλαδή, ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές οι οποίες πρέπει να κλείσουμε. Η Αντόγια, επειδή είναι τόσο πάνω βόρεια, δεν έχει πάρα πολλές περιοχές που πρέπει να κλείσουμε. Οπότε, για τους ηχητικούς πυράβλους, είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει πολύ περισσότερο, γιατί δεν χρειάζεται να μπούμε σε πολλές πολλοί διαδικασίες, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα πιάσουν πάρα πολύ χρόνο. Ένας άλλος λόγος, ο οποίος επιλέχθηκε η Αντόγια, είναι επειδή υπήρχε ήδη βάση διαστημική εκεί πέρα, όπου έχει έναν εκτοξευτή και η ΕΣΤΑ και έναν εκτοξευτή και η ΝΑΣΤΑ. Είναι της νορβηγικής αεροδιαστημικής, την κρατική νορβηγική, τέλος πάντων. Αλλά γίνονται αποστολές και από την ΕΣΑ και από την ΝΑΣΑ, από αυτόν τον διαστημικό σταθμό. Έχει και ένα παράρτημα, το οποίο είναι το Antoya Space Education, το οποίο είναι αυτό που ήμασταν εμείς κατά κύριο λόγο, όπου μας δίδαξαν στην ουσία ό,τι έχει να κάνει αναφορά με την διαστημική. Εκπροσώπησε στην Ελλάδα? Ναι, εκπροσώπησα. Εκπροσώπησε στην Ελλάδα. Όταν πάτησες το πόδι σου εκεί, θέλω να πεις λίγο το βασικό συνέστημα και αν φεύγοντας ένιωσες πιο γεμάτος. Δηλαδή, όταν το πάτησες είπες ο στόχος επετεύχθη ή όταν έφυγες είπες... Όταν έφυγα ήταν το όταν συνέστημα. Έφυγες το όμορφο συνέστημα. Ναι, το συνέστημα ήταν όμορφο με τα πράγματα τα οποία είχα βιώσει. Γιατί είναι στον Αρκτικό Κύκλο, είναι εκεί πέρα ορατό και ο δαχτύλιος του Βόρειος Έλλας. Aurora Borealis, οπότε μπορείς πολύ εύκολα να δεις και το Βόρειο Έλλας σχεδόν κάθε βράδυ. Έμαθες και μαθαίνεις τόσο πολλά πράγματα σχετικά από τους επαγγελματίες του φορέα, όπου είναι τόσο κάτι πολύ μαγικό. Δηλαδή,
είναι κάτι το οποίο δεν το πίστευες ότι υπάρχει και ότι ονειρεύεσαι επιστροφή και με κάποια άλλη ιδιότητα, πώς το φαντάζεσαι? Δεν γνωρίζω ακριβώς πώς θα τα φέρει τα πράγματα η ζωή, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει. Είναι πολύ ωραίο. Αν όχι εκεί πάνω, κάπου αλλού σίγουρα πάνω στον τομέα. Και τι θα κρατήσεις από αυτό το μοναδικό ταξίδι? Τι σου έχει μείνει? Σίγουρα υπάρχουν πολλές εμπειρίες, αλλά το μοναδικό στοιχείο που μπορείς να κρατήσεις ποιο είναι? Το πιο βασικό είναι ότι μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα μάθαμε τρελή ποσότητα πληροφορίας και τα μάθαμε όλα τόσο βιωματικά, οπότε όλα τα κατανοήσαμε πολύ καλά. Επίσης, συνεργαστήκαμε 24 άτομα από όλη την Ευρώπη για ένα κοινό στόχο. Αυτό μας ήταν κάτι το οποίο ήταν και ένα τεστ για να δούμε αν θα μπορούμε να δουλέψουμε σε μια διεθνή αγορά εργασίας που κατά πάσα πιθανότητα θα κληθείς για να δουλέψεις με άτομα τα οποία είναι από όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Οπότε δημιουργείς και φιλίες. Και φιλίες οποία... και δεσμούς, ναι, και ναι, μια επαφή που θα σου είναι ακριβώς χρήσιμη. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχόμαστε όλη η ομάδα βέβαια τα καλύτερα και με το καλό να τα ξαναπούμε βέβαια μέσα από μια νέα εμπειρία που θα βιώσεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν...